ουδέ μία κυβέρνηση έβαλε ένα κομπιούτερ σε κάθε χωριό να ξέρει το κάθε παιδί τι θα κάνει με τα χωράφια του. Επίσης, σε αυτήν τη συνεννόηση κανείς δεν έλαβε υπόψη το ειδικό βάρος της ελληνικής προϊοντικής παραγωγής. Διαλύσαν την παραγωγή. Μία χώρα που βγάζει τα πάντα συντονίστηκε στα μπαμπάκια, στο γάλα γαϊδάρας, σε οποιαδήποτε μαλακία και στουπίδιτη ας πούμε έσκασε μπροστά, χωρίς ουσιαστικά στα σαλιγκάρια, σε ό,τι καθόταν κάθε φορά, διαλύθηκε η παραγωγή, μείναν τα χωράφια άδεια. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους της επαρχίας δώσαν τα χωράφια και πήραν ταξί. Δηλαδή ουσιαστικά κλειδωνίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο αληθινός παραγωγικός μηχανισμός μιας χώρας η οποία έχει τα πάντα και όχι μόνο έχει τα πάντα, έχει και ειδικά προϊόντα. Το κρασί το ελληνικό δεν υπάρχει, το μοναστηριακό κρασί. Το γλυκό κρασί το ελληνικό δεν υπάρχει. Τα καρυδάκια λέω τώρα ψιλοπράγματα. Το γιαούρτι το ελληνικό έσκησε στην Αμερική. Η φέτα η ελληνική έσκησε στην Αμερική. Ο καφές ο λεγόμενος ελληνικός τουρκικός, ας πούμε, είναι ο περίφημος βασίλαρος που σκίζει στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτός ακριβώς ο καφές. Θέλω να πω ότι δεν συντονίστηκε, δεν σήκωσε μία κυβέρνηση το ανάστημα να πει παιδιά, οκ, okay, να μπούμε μέσα, θα σεβαστείτε το ειδικό μας προϊόν. Το οποίο που είναι, τα πέντε ωραία πράγματα που βγάζει η Ελλάδα, το τοπίο της και τα αρχαία της, ο πολιτισμός της. Λοιπόν, εκεί πέρα δεν σηκώσαμε κεφάλι, πήγαμε σαν... Έκανε κάτι ο Παπανδρέου ο παππούς στην αρχή. Έβαλε κάποια βέτο, πήγαμε σαν πρόβατο επισφαγή. Και μετά οι κυβερνήσεις εκπαιδεύσανε τα τμήματα του κοινού, γιατί ποιος προλάβαινε να ασχοληθεί και να βρει τι λένε αυτά τα προγράμματα. Πριν αλέκτορ φωνήσει, τα προγράμματα είχαν φύγει στους ημέτερους. Όχι, είναι 100% πρώτα απ' όλα ευθύνη των κυβερνήσεων. Το πόσο κορόιδα πιάστηκε ένας, κοιτάξτε, ένας ημιμαθής και ημιαμόρφωτος λαός. Δεν είμαστε πρώτοι, είναι μικρό το ποσοστό των καλλιεργημένων Ελλήνων. Λοιπόν, ξεγελάστηκαν όλοι από το παρενάχι, λες και αυτά τα λεφτά δεν θα επιστρέφονται ποτέ. Η κρίση θα μπορούσε να λυθεί σε ένα μήνα. Υπάρχουν πάνω από 300 πάμπλουτες ελληνικές οικογένειες των 100-200 δις. Που έχουν κατακλέψει τις εφορίες όλα αυτά τα χρόνια και που αν είχαν τσίπα επάνω τους θα δίνανε από ένα δις να τελειώνουμε με αυτό το ψεύδος. Απλώς αυτή τη στιγμή βοηθάνε, καταρχήν μη σας πω, την Παρασκευή πριν από τις εκλογές, με αυτήν την αλματώδη αύξηση του αριστερού κόμματος του Τσίπρα, φύγανε σε όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικούς οργανισμούς, τράπεζες, μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες και μέμο ότι αν ψηφίσετε Τσίπρα, τη Δευτέρα θα κλείσουμε. Στην ουσία μοιράστηκε ένας φόβος. Κεντρικές εφημερίδες δημοκρατικής υφής που στηρίξαν τη δημοκρατία κτλ. Αντί να έχουν την άνοδο του αριστερού κόμματος, είχαν πάλι το φόβο την επομένη των εκλογών, πρωτοσέλιδο τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω τι θα γινότανε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γινότανε, γιατί πιστεύω ότι σαφέστατα και το κόμμα αυτό ήταν ελαφρώς ανώριμο. Δεν την περίμενε τόση επιτυχία. Και η επιτυχία αυτή που οφειλόταν. Οφειλόταν σε ένα συσσωρευμένο πια θυμό και σε μια απελπισία των ανθρώπων. Δεν έγινε ξαφνικά η Ελλάδα αριστερή. Εγώ αντίθετα, μάλιστα είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό που θα πω, πιστεύω ότι οτιδήποτε και αν ψηφίζει ο Έλληνας, ουσιαστικά μέσα στο σπίτι του έχει συμπεριφορά δεξίου. Την ώρα που παρανοεί ένα σύστημα εντελώς, ο κάθε άνθρωπος δεν ξέρει, δηλαδή πάνω στην παράνοια, ο απελπισμένος θα κάνει οτιδήποτε. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχει εκπαίδευση σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό λαό μας, κακά τα ψέματα, για να ξέρει τι πάει, πού πάει να βάλει την ψήφο του. Εδώ υπήρξαν, μην σας πω, ανατριχιαστικά πράγματα. Αριστεροί που ψηφίζαν οι Σιέφοι.